Σε μια λαμπρή και ταυτόχρονα συγκινητική τελετή ορκίστηκαν οι νέοι 145 δόκιμοι αστιφύλακες στην Ξάνθη. Η ορκομοσία των 145 νέων δόκιμων αστιφυλάκων στη σχολή της Ξάνθης σηματοδοτεί την επαναλειτουργία της σχολής, γεγονός που μόνο θετικό αποτύπωμα μπορεί να έχει για την τοπική κοινωνία της Ξάνθης. Το παρόν στην τελετή ορκομοσίας έδωσαν πολιτικές καθώς και θρησκευτικές αρχές του τόπου με τον Περιφερειακό Διευθυντή Αστυνομίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Ιωάννη Καραμανλή να τονίζει την σημασία της απόφασης των νέων να ενταχθούν στην ελληνική αστυνομία. Ως εκπρόσωπος της ηγεσίας του σώματος σας καλωσορίζω με χαρά και υπερηφάνεια στην οικογένεια της ελληνικής αστυνομίας. Η απόφασή σας να καταδιαγείτε στη σχολή αστιφυλάκων είναι αξιέπαινη και η επίτευξη του στόχου σας αξίζει συγχαρητήρια. Η αποστολή του επαγγελματός που επιλέξατε δεν μοιάζει με την αποστολή άλλων υπηρεσιών του δημοσίου. Η αποστολή της ελληνικής αστυνομίας είναι ένας διαρκής αγώνας για την αντιμετώπιση κάθε είδους εγκλήματος. Σκοπός σας είναι το όφελος της κοινωνίας και η προστασία του πολίτη. Ο υποστράτηγος Ιωάννης Καραμανλής επισήμανε τις προκλήσεις που θα έχουν να αντιμετωπίσουν στις νέες μορφές του εγκλήματος. Αντιλαμβάνεστε ότι ο όρκος που δώσατε σήμερα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και είναι η αρχή για την εκπλήρωση του καθήκοντος απέναντι στον πολίτη, την κοινωνία και την πατρίδα. Η πορεία σας θα είναι επομένως σοβαρή και κοπιώδης. Όμως το αίσθημα της ικανοποίησης για την προσφορά σας στην κοινωνία θα είναι αυτό που θα σας επιβεβαιώνει ότι αυτό το επάγγελμα που επιλέξατε έχει χαρακτήρα λειτουργήματος. Η είσοδό σας στο σώμα γίνεται σε μια εποχή που από τη μία η τεχνολογία συνεχώς εξελίσσεται, όμως και νέες μορφές εγκλήματος έχουν εμφανιστεί. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Αστυνομίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης επιφύλασε μια έκπληξη στους δόκιμους αστιφύλακες, καθώς ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλιος, παραχώρησε μια ημέρα τιμητικής άδειας στους δόκιμους. Εδώ θα αποκτήσετε όλα τα απαραίτητα εφόδια για να ανταποκριθείτε επαρκώς στην αποστολή της ελληνικής αστυνομίας πνευματικά και σωματικά. Οι άξιοι εκπαιδευτές και οι καθηγητές σας θα σας προετοιμάσουν επιχειρησιακά, ενώ θα σας μεταφέρουν γνώσεις, εμπειρίες, αξίες και ιδανικά. Μέσα από την εκπαίδευσή σας θα μπορέσετε να ανταπεξέλθετε με επαγγελματισμό στις υποχρεώσεις σας. Στους δικούς σας ανθρώπους που βρίσκονται εδώ σήμερα, αλλά και σε αυτούς που καμαρώνουν νοερά, εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια για την επιτυχία σας. Εσάς τους νέους αστιφύλακες, το μέλλον της αστυνομίας, σας καλωσορίζω και σας εύχομαι ευδόκιμη φοίτηση και καλή σταδιοδρομία.